Αδελφοί, θέλω να συζητήσω λίγο παραπάνω για το συνδικαλιστικό νόμο και για την απεργία. Θα ξεκινήσω άρα από εκεί. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν γίνεται ίσως κατανοητό στην αίθουσα τι έχουμε αποτρέψει στο συνδικαλιστικό νόμο εννοώ. Αποτρέψαμε. Πρώτον, το lockout, το οποίο ζήταγαν οι δανειστές. Δεύτερον, την αναθεώρηση των λόγων απόλυσης των συνδικαλιστικών στελεχών, το οποίο ήθελαν οι θεσμοί και ο ΣΕΒ. Τρίτον, αποτρέψαμε να αλλάξει ο χρόνος προειδοποίησης της απεργίας από 24 ώρες σε 48. Ακούγονται κατά την άποψή μου μεγάλες υπερβολές στην αίθουσα για την υπόθεση της απεργίας. Θα κάνουμε ξεκάθαρο τι ακριβώς εννοούμε και εκεί θα δείτε ακριβώς και τις ερευόδεις διαφορές που έχουμε από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να μην αναλύσκεται η ελάσσον αντιπολίτευση σε απολυστεύσεις ότι μαζί θα ψηφίσουμε κτλ. Εξάλλου, στο νόμο της απεργίας και η Νέα Δημοκρατία έκανε καθαρό με την ανακοίνωσή της πριν λίγη ώρα ότι δεν ψηφίζει αυτό που φέρνουμε, διότι ακριβώς επιθυμεί πρώτον το 50% να ψηφίζουν υποχρεωτικά την απεργία, 51%, καμία σχέση με αυτό που φέρνουμε εμείς. Δεύτερον, να είναι πανελλαδικής εμβέλειας τα πρωτοβάθμια σωματεία, καμία σχέση με αυτό που φέρνουμε εμείς. Δηλαδή, εννοεί για χιλιάδες εργαζόμενους. Και τρίτον, όλο αυτό να γίνεται ηλεκτρονικά, γιατί ακριβώς θέλει να αποτρέψει κάθε δυνατότητα να γίνεται ζύμωση μεταξύ των εργαζομένων για την απεργία. Η ερευόδης διαφορά μας είναι όλα τα προηγούμενα με τη Νέα Δημοκρατία. Ας δω όμως τώρα και ας καταλάβει και ο ελληνικός λαός, ο οποίος βλέπει ακατανόητες εισβολές στα γραφεία των υπουργών και βανδαλισμούς. Ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι συνέβη εχθές στο Υπουργείο, για να μην υπάρξει κανένας διάλογος. Για να δούμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει στην απεργία, σε αυτό το άρθρο που έχουμε φέρει εδώ. Πρώτον, το άρθρο δεν καταργεί προφανώς ούτε περιορίζει το δικαίωμα. Τι λέει το άρθρο? Λέει, πρώτα να πω τι δεν αφορά. Δεν αφορά τα κλαδικά σωματεία, τα οποία όπως ξέρετε είναι περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας. Αυτό που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δεν αφορά δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δεν αφορά πανελλαδικά συνδικάτα. Αυτό ακριβώς θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δεν αφορά τίποτα από όλα αυτά. Τι αφορά λοιπόν? Αφορά μόνο τα πρωτοβάθμια σωματεία που δεν είναι, το λέω, πανελλαδικής ή ευρύτερης εμβέλειας. Παράδειγμα, δεν είναι δηλαδή πρωτοβάθμιο σωματείο το οποίο έχει και άλλα σωματεία μέσα στην Αττική. Δεν είναι πρωτοβάθμιο σωματείο που έχει και άλλα πανελλαδικά. Δεν τα αφορά αυτά. Αυτό θέλει να το κάνει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΕΒ. Και γι' αυτό θέλω και λίγο να συνεννοηθώ με το ΚΚΕ. Τι εννοούν ακριβώς με την κατάργηση της πάλης των τάξεων που επιχειρεί αυτός ο νόμος? Λοιπόν, δεν αφορά όλο αυτά. Τι αφορά? Αφορά ότι για να ξεκινήσει η συνέλευση που πρέπει να πάρει την απόφαση της απεργίας, πρέπει να είναι το 50% των μελών που είναι ταμιακά εντάξει. Πλήρωσαν δηλαδή τις εισφορές τους στο συνδικάτο. Ταμιακά εντάξει. Και μετά γίνεται η διαδικασία της συνέλευσης όπως ξέραμε και παίρνεται η απόφαση απεργίας όπως ξέραμε. Δηλαδή, έστω 100 μέλη εγγεγραμμένα και ταμιακά εντάξει, πρέπει να είναι 50 παρόντα για να ξεκινήσει η συνέλευση και από εκεί και ύστερα η απεργία μπορεί να πάρθει με 20 ψήφους υπέρ, 10 κατά
και υπόλοιπους 20 αποχές και λευκά. Αυτό είναι, αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορούμε να συνεννοηθούμε τουλάχιστον σε αυτό. Και καταψηφίζετε, λέτε ό,τι θέλετε, περιπάλλεις των τάξεων κτλ. Να συνεννοηθούμε όμως αυτό. Ας πάω τώρα στα άλλα που είναι τα, ας πούμε, τα προνοιακά θέματα. Πρώτον, πάλι για να μην δημιουργείται καμία παρεξήγηση όσον αφορά τα επιδόματα αναπηρίας. Τίποτα δεν αλλάζει στην απονομή των επιδομάτων αναπηρίας. Όπως ακριβώς απονέμονται από επιτροπή, από τα ΚΕΠΑ, τριμελή, με βάση τον ΕΠΑ, ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστών αναπηρίας, έτσι ακριβώς θα γίνεται και τώρα. Τι αλλάζει? Κάνουμε ένα πιλωτικό για την Αττική μόνο, το οποίο θα δοκιμάσει να φτιάξει τον ηλεκτρονικό φάκελο του αναπήρου. Θα σταματήσει η ιστορία που ξέραμε, που πηγαίνει στον κάθε Δήμο, που πηγαίνει τα χαρτιά, που πηγαίνω έρχεται. Θα αναλάβει ο ΓΑ, ο νέος ΟΠΕΚΑ όπως τον έχουμε πει, με την ΙΔΙΚΑ, και θα πηγαίνει εκεί ο ανάπηρος, δεν χρειάζεται να πάει εκεί, μπορεί να το κάνει και ηλεκτρονικά ή από τα κέντρα κοινότητας. Θα ανοίγει με το ΆΜΚΑ του ο ηλεκτρονικός του φάκελος και από εκεί και ύστερα θα ακολουθούνται όλα ηλεκτρονικά και οι διασυνδέσεις και όλες οι, αν θέλετε, το κλεισίματο του ραντεβού, πότε θα εμφανιστεί στα ΚΕΠΑ κτλ. Και στο τέλος θα αποδίδεται από τον ΟΓΑ κάθε μήνα. Ελπίζουμε μέσα σε αυτή τη χρονιά να καταφέρουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Δεν θα πληρώνεται ο ανάπηρος όποτε λέει ο Δήμος, με τα ίδια ακριβώς κριτήρια, με τις διαδικασίες που τις είδε όλος ο ελληνικός λαός, με διασύνδεση 8 βάσεων δεδομένων, όπως είδατε στο ΚΕΑ, όπως είδατε στο κοινωνικό μέρισμα. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε μία αναταραχή στον ευαίσθητο χώρο της αναπηρίας, λέγοντας πράγματα που δεν ισχύουν. Σας παρακαλώ πολύ. Πάμε στα οικογενειακά που φαίνεται αναδεικνύονται σε ένα αγαπημένο θέμα όλων των πτερήγων. Χαίρομαι, καταρχήν. Εδώ άκουσα και το καταπληκτικό ότι η Νέα Δημοκρατία αύξησε κατά 750 εκατομμύρια τα οικογενειακά επιδόματα. Τότε να μας το πούν πότε έγινε αυτό. Διότι εμείς ξέρουμε ότι παραλάβαμε ένα λογαριασμό το 15 650 εκατομμύρια. Ποιος τον είχε μικρύνει από τα 750 και τον πήγε στα 650 και τον πήραμε χαμπάρι? Γιατί η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε με το ΠΑΣΟΚ. Ποιος από τους δύο τον μίκρινε? Γιατί εμείς πήραμε, παραλάβαμε λογαριασμό που έλεγε 650 εκατομμύρια. Τι κάναμε σε αυτό? Βάλαμε 260 εκατομμύρια πλέον, δηλαδή 40%. Είναι αυτό αναδιανομή της φτώχειας? Ακούστηκε πουθενά ότι βάζεις άλλα 260 εκατομμύρια και αναδιανέμεις τη φτώχεια? Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί σε καμία λογική. Τι κάναμε? Φτιάξαμε ένα σύστημα με κανόνες για όλους και όχι αυθαιρεσίες. Γιατί αυτό το σύστημα που είχατε ήταν αυθαίρετο σύστημα και σας βόλευε. Γιατί με λίγα λεφτά δίνατε στη μικρότερη ομάδα πληθυσμιακή, τους τρίτεκνους και πολύτεκνους, που είναι 100.000 από τους συνολικά 800.000. 800.000 είναι οι οικογένειες που παίρνουν τα προνοιακά οικογενειακά επιδόματα. Δίνατε λοιπόν με ευκολία, κατά αποκοπή, ανεξαρτήτως εισοδήματος, τίποτα, 500 ευρώ κατά κεφαλή στους τρίτεκνους και πολύτεκνους, ανεξάρτητα ότι όλοι οι άλλοι παίρνανε τα ελάχιστα λεφτά που παίρνανε. Αυτό ήτανε το εφεύρημα. Το εφεύρημα ήταν λοιπόν να δώσουμε μερικά λεφτά χωρίς κανένα κριτήριο εισοδηματικό στους τρίτεκνους και πολύτεκνους,
και τους άλλους να τους αφήσουμε με το ένα και δύο παιδιά, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη μάζα. 700.000 οικογένειες είναι με ένα και δύο παιδιά. Τι κάνατε λοιπόν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική? Γιατί λέει λοιπόν ότι 700.000 λοιπόν παιδιά παίρνανε 40 ευρώ το παιδί στην πρώτη κατηγορία. Μετά παίρνανε 23 και μετά 27 και μετά παίρνανε 13 ευρώ το παιδί. 700.000 οικογένειες. Αυτό ενδιέφερε μήπως την υπογεννητικότητα? Αυτό είναι ντροπή. Αυτό είναι ντροπή να το λέτε. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς από το 1993 που είχατε τα πράγματα στα χέρια σας στο Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία να αλλάξει, κάνατε έκθεση για την υπογεννητικότητα και όχι μόνο δεν αυξήθηκε η υπογεννητικότητα ούτε ένα σέντι, ούτε μία γραμμή, αλλά συνέχισε να πέφτει. Ποιος είπε στον κόσμο ότι η υπογεννητικότητα, ακόμη και αυτό το πολύ απλό, αυξάνεται με επιδόματα? Κανείς επιστήμονας. Σας το είπε και ο Τσακαλώτος. Αυξάνεται η γεννητικότητα με παροχές. Με παροχές, δηλαδή με βρεφονηπιακούς σταθμούς, με σχολικά γεύματα και με άλλες παροχές ασφάλειας της μητέρας. Να αισθανθεί ασφαλής και βέβαια με θέσεις εργασίας. Όχι με το 27% της ανεργίας που παραλάβαμε. Λοιπόν, για να πούμε δύο μικρές αλήθειες λοιπόν. Τι κάναμε εμείς? Εμείς τι κάναμε? Εμείς κάναμε τρεις κατηγορίες εισοδηματικές. Η πρώτη είναι ας πούμε η πιο αδύναμη. Η δεύτερη παίρνει επιδόματα 0,6 της πρώτης και η τρίτη 0,3 της πρώτης. Πολύ απλά. Το ίδιο υπήρχε και πριν. Αλλάξαμε τα περιθώρια της πρώτης κατηγορίας και γι' αυτό μπαίνουν περισσότεροι στην πρώτη κατηγορία από ό,τι είναι σήμερα. Αλλάξαμε τα περιθώρια τα οικονομικά της δεύτερης κατηγορίας, μπαίνουν περισσότεροι από την τρίτη κατηγορία. Αυτά θα τα δει ο κόσμος. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά αυτά θα τα δει ο κόσμος. Όπως ακριβώς με τον ίδιο τρόπο δίνατε τα επιδόματα σε σχέση με το φορολογητέο και το εκμαρτό εισόδημα, με τον ίδιο τρόπο θα δίνουμε και εμείς. Δεν αλλάζουμε ούτε κεραία σε αυτό. Μην ετοιμάζεστε να πολιτικολογήσετε, δεν αξίζει. Αφού λοιπόν κάνουμε αυτές τις τρεις εισοδηματικές κατηγορίες με αυτή την απομείωση του εισοδήματος, του επιδόματος, τι σκεφτήκαμε σε σχέση με το παιδί? Αν το ένα παιδί λοιπόν παίρνει 70 ευρώ, αυτό κάναμε εμείς σε σχέση με 40 που είχατε εσείς. Το δεύτερο παίρνει 140, τα δύο παιδιά στη δίτεκνη οικογένεια. Η τρίτεκνη οικογένεια δεν παίρνει το ισοδύναμο τριών παιδιών, αλλά τεσσάρων. Γιατί θεωρήσαμε ότι έχει παραπάνω έξοδα. Τέσσερα λοιπόν παιδιά, 70 επί 4. Σαν να είχε 4 παιδιά η τρίτεκνη. Η πέμπτη οικογένεια, η οικογένεια με 4 μέλη παίρνει σαν να είχε 6 παιδιά. Η οικογένεια με 5 παιδιά παίρνει σαν να είχε 8 παιδιά. Και ούτω καθεξής. Είναι δίκαιο αυτό? Ρωτώ. Είναι καθαρό για όλους? Χωρίς να κάνουμε ό,τι αλχημία μας κατεβαίνει. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτό είναι δίκαιο και καθαρό. Και φαίνεται και από τα αποτελέσματα. 910 εκατομμύρια. Πώς διανέμονται, αγαπητοί? Ως εξής. 138.000 οικογένειες. Εκ των οποίων 50.000 οικογένειες τρίτεκνη και τετράτεκνη. Θα αυξηθούν όλα τους τα επιδόματα. Οι 50.000 δηλαδή οικογένειες, τρίτεκνη και τετράτεκνη, θα δουν τεράστιες αυξήσεις. Άλλες οικογένειες, τρίτεκνη και τετράτεκνη, εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, θα δουν κάποιες μειώσεις. Όμως, παράλληλα με αυτό το σύστημα που είναι καθαρό και που όσο θα έχουμε περισσότερα χρήματα και θα τα βάζουμε, γιατί το αποδείξαμε, ότι για το παιδί δώσαμε
40 εκατομμύρια για σχολικά γεύματα που εσείς τα λιδωρείτε, και σήμερα γίνονται σε όλη την Ελλάδα και ανασένουν οι μάνες 130.000 γεύματα την μέρα, για να ανασάνουν οι μέρες. Για το παιδί δώσαμε 15 εκατομμύρια τώρα για να γίνουν 400 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί, 10.000 νέες θέσεις βρεφονηπιακών παιδιών. Και επειδή ακούστηκε γι' αυτό, επιτέλους ας λογικευτούμε, 70.000 παιδιά εμείς βρήκαμε να παίρνουν βάουτσερ. Πόσοι παίρνουν φέτος βάουτσερ? 110.000. Και άλλες 10.000 που θα βάλουμε φέτος, 120.000. Αυτά όλα σε 3 χρόνια μη συμπληρωμένα. Άρα το παιδί, η ισονομία του παιδιού, η ανάγκη το παιδί να προστατευτεί, είτε είναι ένα, είτε είναι δύο, είτε είναι τρία και ούτω καθεξής, είναι η πολιτική μας. Και θα το δει ο ελληνικός λαός όταν θα κάνουμε με το νέο σύστημα που θα το απονέμει ο ΓΑ, με διαφάνεια και ηλεκτρονικά όπως το ΚΕΑ και τα οικογενειακά όπως το ΚΕΑ. Θα μπορούν να τα παίρνουν κάθε 2 μήνες καταρχήν, ενώ σήμερα τα παίρναν 3 φορές το χρόνο. Και στη συνέχεια κάθε μήνα θα δουν μεγάλες διαφορές οι οικογένειες, και θα δείτε όπου στο τέλος, όταν θα πάνε να τα δουν όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά που λέτε σήμερα θα καταπέσουν. Ευχαριστώ την κυρία Υπουργό. Τον λόγο έχει ο κύριος